Περάστε καλά να έρθετε και του χρόνου. Στις 24 Ιουνίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του μεγαλύτερου προφήτη της Εκκλησίας μας, που σήμαινε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Αυτή την ημέρα διάλεξε και ο Θεός Έρωτας, ο μικρός Θεός της αγάπης, κρυμμένος στις θυμονιές του ζεστού Ιούνι, να πει τα μελούμενα. Κάθε έθιμο αυτής της ημέρας, κρυμμένο στη χριστιανική παράδοση, έχει έρωτα. Ο Κλείδωνας είναι ένα πανάρχαιο έθιμο από την εποχή του Ομήρου. Αυτό το έθιμο κρατεί από τον καιρό του Ομήρου και από εις το γιορτάζουμε στη γέννηση του Αγίου. Ο τόπος συνδυάζει και τα δύο στοιχεία για τη γιορτή του Κλείδωνα. Από τη μια, τα αρχαιοληνικά μάρμαρα που επί αιώνες βρίσκονται σε αυτόν εδώ τον τόπο, και από την άλλη τα αρτασιανά νερά των πηγών που τρέχουν αστέρευτα στο πέρασμα του χρόνου. Ευχόμαστε από καρδιάς του Κλείδωνα τα Στέρη πολλές στιγμές χαρά στο σπίτι σας να φέρει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού σας καλωσορίζει και σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Γυρίστε τώρα το βλέμμα σας στο πίσω μέρος στις πηγές για να δείτε τα κορίτσια που θα μεταφέρουν το αμύλητο νερό. Κατεβαίνουνε. Έχει και από εκεί και από εκεί, δυο πλευρές έχει κατεβαίνουνε. Και από δεξιά σου. Θα περάσουν από εδώ τα παιδιά. Πρέπει να πάει και να επιστρέψει χωρίς να μιλήσει, αλλιώς το νερό θα χάσει τις μαντικές ικανότητες. Τα παλικάρια του χωριού μαζεύονται στο καφενείο του χωριού, περιμένοντας τις κοπελιές για να αρχίσουν τα πειράγματα. Στη χάρη σου να σφάζω. Ρίξετε με καμάρι και όποιος δεν ρίξει σήμερα, αύριο δεν θα πάρει. Το μήλο κατακόκκινο στον Κλείδωνα θα βάλω, στον Άι Γιάννη έταξα, άντρα μου να σε πάω. Τα χοντικό σου όνομα έγραψα στο απίδι, να σε αποκτήσω άντρα μου, να σε έχω νοικοκύρη. Βάζω κι εγώ στο Κλείδωνα καρύδι από τα όρη, να μην μου ξελογιάσουνε το έδικο μου γόρι. Του Κλείδωνα το ριζικό κάθε χρονιά ανημένο και ένα καλό περίγωγο βάνω σημαδεμένο. Κλείδωνα, και είναι και μυρωδάτο και αν δεν σε πάρω θα γίνει ο κόσμος άνω κάτω. Στη συνέχεια τα παιδιά, τους λόγων έλκη και δαιμόνων,
θα μας παρουσιάσουν ένα ξεχασμένο χορό από το Αμάρι του Ρεθύμνου. Λέγεται και προβατινίστικος, γιατί στη σκηνή του ο χορευτής χτυπάει το πόδι του στη γη, όπως τα πρόβατα όταν θα νευριάσουν. Ο λεγόμενος Απανομερίτης. Σταυρώνουν τρεις φορές και τοποθετούν το κλειδί πάνω στο σκεπασμένο στόμιο. Κλειδώνουμε το κλείδωνα με ένα μικρό κλειδάκι και πόρες τον αφήνουμε έξω στο φεγγαράκι. Το βράδυ η στάμνα μένει σε εξωτερικό χώρο ώστε να βλέπει τα άστρα να αστροπομιστεί. Κουρούμπα σκεπασμένη μου, τον πόνο μου τον ξέρεις. Απόψε στην αγκάλι μου, πες μου πώς θα τη φέρεις. Λέγεται ότι οι ανήπαντρες που έχουν ρίξει ριζικάρι στο δοχείο, τη νύχτα θα δουν στα όνειρά τους το μελλοντικό του σύζυγο. Ανήμερε του Άρη Γιαννιού, αλλά πριν βγει ο ήλιος, η υδροχώρος νεαρή της προηγουμένης παίρνει μέσα στο σπίτι το Αγίο. Το μεσημέρι ή το απόγευμα συναντήσονται πάλι οι ανήπαντρες κοπέλες και οι υπόλοιποι χωριανοί για να παίξουν το ρόλο μαρτύριο της μαντικής διαδικασίας. Ανοίξετε το κλείδωνα στη Αγιανιού τη χάρη και όπου έχει ριζικό καλό, ας έρθει να το πάρει. Ανοίξετε το κλείδωνα στη Αγιανιού τη χάρη και απέχει μήλο κόκκινο, ας έρθει να το πάρει. Καθισμένοι στο κέντρο της συντροφιάς, η υδροφόρος νεαρή ανασύρει ένα-ένα από το Αγίο τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο ριζικό κάθε κοπέλας και μια άλλη, κάποια που έχει ποιητικό ή μαντικό ταλέντο, απαγγέλει ταυτόχρονα τυχαίες μαντινάδες. Μαντινάδες που είναι επηρεασμένες απλώς και μόνο από τη θέα του ριζικαριού, αφού ο μαντιναδολόγος δεν ξέρει σε ποιον ανήκει το κάθε ριζικάρι. Η μαντινάδα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο ριζικάρι της κάθε κοπέλας θεωρείται ότι προμηνάει το μέλλον της. Ο επόμενος χορός που θα χορέψουν τα παιδιά είναι ο Λαζότης, ένας από τους ξεχασμένους χορούς της Κρήτης, του οποίου η μελωδία είναι πασίγνωστη με τη φωνή του αείμνηστου Κώστα Μουντάκη.
με τσανθούς στο Απρίλιο. Σε βδάεις κοπελιάρι μου, μα είδα μπορώ να κάνω. Από τον εβαστό κι εγώ εις την καρδιά μου πάνω. Έτσι ακριβά χαρίσματα που σου δοκιν η φύση, χαρά στον τον τυχερό που θα τα αποκτήσει. Ξανοίγεις με ξανοίγωσε και μου πατεί στο μάτι, έτσι που παίζει ο ποντικός ούτε θωρεί τον κάτι. Πρόσωπο έχεις γνώστη μου κι όμορφο σαν φεγγάρι, χαρά στον από η τύχη του, το έγραψε να σε πάρει. Σεβδά βαστό, σεβδά βαστής, σεβδά έχουμε κι οι δυο μας και του σεβδά το φάρμακο είναι το στέφανό μας. Κιώνα τα μίλη των νερό που είναι στο τσούμπι μέσα, πίνω το μα κατέχω το ότι δεν έχει μέσα. Άσπρο γαρίφαλο κρατώ, κόκκινο θα το βάψω και αν το πετύχω στην πολλιά πολλές καρδιές θα κάψω. Ήθελα και ένα κάτεχα, είτε καπνό φουμάρις, τέφιο καλό, καλό τελικανή, πότε θα τον επάρεις. Σεβδά βαστό, σεβδά πουλό, σεβδά δε σκαμπανίζω, τον ειδικό στο σεβδά δεν τον ενταλιατίζω. Μετά που θα βγουν όλα τα ριζικάρια από το υδροφόρο Αγίο, η υδροφόρος νεαρά χύνει το νερό του Αγίου μέσα σε ένα πηγάδι σταυρωτά και στη συνέχεια το σκεπάζει με ένα κόκκινο πανί. Το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα, οι κοπέλες ενίοτε και οι νεαροί σηκώνουν προσεκτικά το πανί ώστε να μην δει φως το νερό του πηγαδιού και βάζουν μέσα το κεφάλι τους. Συνάμα η υδροφόρος με ένα καθρέφτη κατεβάζει τις ακτίνες του ήλιου ή του φεγγαριού μέσα στο πηγάδι και οι κοπέλες ρίχνοντας με ειδικό τρόπο μια-μια τα ριζικάρια τους μέσα στο πηγάδι και εκεί στα κύματα του νερού του πηγαδιού οι παριστάμενοι βλέπουν υπερφυσικά ή μεταφυσικά φαινόμενα τα οποία επεξηγούν μετά οι μεγαλύτερες και μοιημένες γυναίκες, όπως επίσης και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή το πρόσωπο που θα παντρευτούν. Μέσα στις φωτιές του Άη Γιαννιού είδα την ομορφιά σου και είπα να πέσω να καώ μέσα στην αγκαλιά σου. Του Άη Γιαννιού στον κλείδωνα που τις φωτιές πηδούνε, οι κοπελιές ελπίζουνε καλό γαμπρό να βρούνε. Οι φωτιές ανάβουν την παραμονή του Άη Γιάννη. Τα νεαρά παιδιά πιάνουν τις γειτονιές και ζητούν από τις νοικοκυρές να τους δώσουν το ξερό πλέον μάι τους. Ο Μάης παραμένει εκεί μέχρι τη μέρα του κλειδώνου. Ανάβουν οι φωτιές και καίγονται όλοι οι μάιδες του χωριού. Σύμφωνα με την παράδοση, η φωτιά επιφέρει την κάθαρση και οι άνθρωποι απαλλάσσονται από το κακό. Thank you.
συλλόγου θα μας χορέψουν τώρα το Ζεργόδιτσο. Thank you.
αυτή την όμορφη βραδιά και ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Μαγκλάρη και σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν. Είδατε τα παιδιά, κάπως καλά τα πήγανε, μπράβο τους. Τα ευχαριστούμε καθώς και όσους συμμετέχαν σε αυτή την βραδιά. Εγώ δεν έχω για το κλείδωνα να πω τίποτα δικό μου. Είναι να σας διαβάσω μερικές ματινιάδες από ένα βιβλίο που έχω εδώ. Έτερου λαϊκού καλλιτέχνη της Ανατολικής Κρήτης του 1953, ο Δερμητογιάννης για το κλείδωνα. Όλοι σταυροκοπιούμαστε στα ίδια νιουτιχάρη και από είχε μύρο κόκκινο ας έρθει να το πάρει. Βάλε το χέρι κοπελιά, το πρώτο μήλο πιάσε και η μοίρα σου χειροκροτεί, ευτυχισμένη να σε. Βγαίνει το μήλο του άρχοντα, του πιο καλού λεβέντη, του πρώτου στην παλικαριά, στο ρούσο και στο γλέντι.